Απλά να πούμε, να δούμε λίγο Κλεοπάτρα το τρέιλερ σήμερα. Σήμερα θα συμβούν πολλά και ευχάριστα, διότι μπορεί να έχουμε και μία πρόταση γάμου, μπορεί να έχουμε και μία γνωμάτευση γιατρού. Έχουμε σήμερα ένα επεισόδιο τόσο χορταστικό με τόσα πολλά που συμβαίνουν και νομίζω ότι θα πάρουμε έτσι μια ιδέα στο τρέιλερ. Νικόλα, έχω εδώ μέσα στο φάκελο τη γνωμάτευση της γιατρού. Συμμετοχή του στα τελευταία δύο πολύ απαιτητικά αγωνίσματα είχε ως συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση αυτής της κάκουσης. Ευαγγελία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Τι γυναίκα, παιδιά, τι είναι αυτά που κάνει, τι κορίτσι είναι αυτό. Τι πόδια 10 μέτρα. Φοβεζεύεσαι. Ωραίο άθλημα η συγχρονισμένη κολύμβηση. Όχι. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε λίγο τι ακριβώς γράφει αυτή η κάρτα που δίνει ο Γρηγόρης στην Ευαγγελία. Σ' αγαπώ. Όχι μόνο για αυτό που είσαι, αλλά και για αυτό που είμαι εγώ όταν είσαι μαζί. Τι υπέροχο! Δεν υπάρχει. Ξαφνικά λοιπόν, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φωνάζει την Ευαγγελία και της δίνει αυτή την κάρτα. Παθαίνει σοκ, δείτε τα μούτρα της. Παθαίνουν σοκ και οι άλλες. Όλες. Οι οποίες λένε, πότε θα έρθει η σειρά μας. Η Φραντζία έχει μείνει έτσι. Θα το δείτε το πλάνο. Και καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται. Λοιπόν, ποιος είναι όμως ο αποστολέας αυτής της κάρτας? Ποιος είναι, Κώστα μου? Ποιος είναι ο αγαπημένος Ευαγγελίας Πλατανιώτη, ο οποίος της κάνει μέσα από το παιχνίδι πρόταση γάμου και υπάρχει και δαχτυλίδι, να ξέρετε. Δαχτυλίδι. Το οποίο μεταφέρθηκε από άνθρωπο της παραγωγής για να είναι ασφαλές και πήγε στις Φιλιππίνες. Α, ωραίο. Γιατί λέτε, βάλτε το λίγο φουλ να τους δούμε. Είναι ο συγκεκριμένος κύριος, είναι ο Άγγελος Βλαχόπουλος, είναι διεθνής πολίστας. Τι ωραίο ζευγάρι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολίστας. Είναι και οι δύο του νερού. Έπαιζε εδώ στη Βουλιαγμένη. Το νερό του έφερε κοντά, Φεούλα. Το υγρό στοιχείο. Το υγρό στοιχείο, το υγρό. Λοιπόν, ο Άγγελος Βλαχόπουλος έπαιζε εδώ στη Βουλιαγμένη, έπαιζε και στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή είναι στην Ουγγαρία γιατί παίζει στην Έγκερ, μια ομάδα της Ουγγαρίας, και βρίσκεται εκεί. Πόσο χρονών είναι? Νέος άνθρωπος. Πολύ νέο παιδί. Είναι του 90. Έχει γεννηθεί το 91. Είναι άρα. 26 στα 27. Καλέ μικρούλι. Όχι, λοιπόν, έχει σημασία, παιδιά. Οι αθλητές, δείτε τώρα, ο ένας βρήκε τον άλλον και κάνει πρόταση γάμου. Σε μικρή ηλικία, πολύ. Με αυτόν τον τρόπο, πολύ, πολύ στην κοπέλα του στα 27. Έτσι. Έχει σημασία. Είναι καιρό μαζί, ανεβάζουν πάρα πολλές φωτογραφίες μαζί. Είναι πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, δηλαδή δεν το κρύβουν. Αυτή η πρόταση γάμου έχουμε μάθει ότι μαγειρευόταν τις τελευταίες 20 μέρες. Ήταν και γνώση των γονιών της Ευαγγελίας. Δηλαδή, οι γονείς της Ευαγγελίας ξέρανε ότι. Πήρε πρώτα ο Άγγελος θα κάνει. Ενημέρωσε τους γονείς, το έκανε σωστά. Πριν λοιπόν στείλει και το γράμμα και το αυτό, ότι αυτή είναι ωραία κάρτα, και το δαχτυλίδι, ενημέρωσε πρώτα τους γονείς της. Αυτό που λέμε παραδοσιακά, παίρνω το χέρι της κόρης σας. Ζητάω το χέρι της κόρης σας. Εκεί μπορεί και το πόδι ίσως. Βασικά και τα δύο. Και μετά προχώρησε. Πολύ συγκινητικό. Μικρούλα η Ευαγγελία. Δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε καν. Και γι' αυτό έχει εκλαγεί κιόλα στο παιχνίδι όταν είδε. Φυσικά. Ωραία πρόταση γάμου. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί αξίζει η εμπειρία Nomads. Για την Ευαγγελία. Εγώ θα ήθελα να γυρίσω, να τον αγκαλιάσω, να του δώσω ένα φιλί, κάτι. Ποιον, που, πότε. Να φύγω από το Παλαού, αν να πάω. Αν ήσουν στη θέση τη εννοεί. Όχι, εγώ πού να πάω. Θέλει να τον αγκαλιάσει τώρα. Και μάλλον είναι ναι η απάντηση, έτσι.
Καλά, ναι, εντάξει. Σκέψου να είναι όχι. Φαντάζεσαι όχι. Όχι. Ήταν έτοιμες να απαντήσουν και οι. Γιατί ωραίο ζευγάρι. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο. Γιατί στο Instagram από ό,τι είδαμε γενικώς ανέβαζε πάντα φωτογραφίες τους και έβαζε hugs, kisses, love, this is my love. Δηλαδή. Εδώ και καιρό. Η Ευαγγελία ή ο Ανίδιο. Και οι δύο. Αλλά περισσότερο η Ευαγγελία δεν κοιτάει τις φωτογραφίες. Ο Άγγελος τη στήριζε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όταν ήταν υποψήφια η Ευαγγελία, είχε ανεβάσει stories στο Instagram που έλεγε δεν έχουν μάθει ότι δεν μπορούν να τα βάλουν μαζί σου. Τότε που τους κέρδισε όλη η Ευαγγελία, τη στήριζε πάρα πολύ. Να είναι ευτυχισμένη, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα φάμε και κουφέτα. Τώρα και λέει κουμπάρος ο Γρηγόρης. Με σοκολάτα μέσα. Και παρανυφάκι όλες οι υπόλοιπες. Όχι, κουμπάρος του Μοζαμπίδη. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα και θα τα δούμε στο σημερινό, στο απόψινό επεισόδιο. Ξαναλέω ότι την Κυριακή έχουμε νόματς και θα δούμε νόματς όπως κάθε Κυριακή από εδώ και πέρα. Υπάρχει όμως και κάτι δυσάρεστο. Πληροφορίες λένε ότι έχουμε ακόμα μία οικειοθελή αποχώρηση. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, που είδαμε στο χθεσινό επεισόδιο, τραυματίστηκε ακόμα μία φορά, χτύπησε στο γόνατό του, στο ήδη πονεμένο πόδι. Μάλλον δεν είναι καλά και οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον αποφασίζει να φύγει από το νόμα της και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα. Ναι, γιατί πλέον δεν μπορεί να αγωνιστεί λογικά. Και μπορεί να νιώθει, παιδιά, ότι είναι βάρος και σε όλους τους υπόλοιπους. Ξέρεις κάτι, χθες το είδαμε αυτό, παιδιά, γιατί ήταν όλοι μαζεμένοι γύρω από το τραπέζι και σχολίαζαν ότι είναι ο πιο ξεκούραστος παίκτης, ότι περιμέναμε τώρα ότι θα αγωνιστεί. Γι' αυτό και ο Νίκος μετά είπε ότι με το που χτύπησα είδα αντιδράσεις περίεργες. Δεν γνωρίζω εάν αυτή η αποχώρηση έχει να κάνει καθαρά για ιατρικούς λόγους. Δηλαδή, είναι η γιατρός η οποία είπε Νίκο, πρέπει να φύγεις. Να. Άρα είναι κάπως υποχρεωτικό. Ή επειδή αισθάνεται, και αυτό που στις τελευταίες δηλώσεις το έχουμε καταλάβει, ότι τον αντιμετωπίζουν σαν το βάρος. Δηλαδή τον έχουν βάλει στην άκρη και αισθάνεται ότι δεν τον αγκαλιάζουν. Είπε ότι βλέπω ότι εξ αρχής δεν λειτουργούμε σαν ομάδα, αλλά ο καθένας σκέφτεται ατομικά. Ποιον θέλει να κρατήσει μέσα στο παιχνίδι με την ψήφο του και ποιον θέλει να διώξει. Έτσι. Φάνηκε και από τον Ζαμπίδη χθες, ο οποίος είπε στο επεισόδιο ότι αν ήξερα ότι ο Νίκος δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει, δεν θα ψήφιζα την Ευαγγελία, θα ψήφιζα τον Νίκο. Δηλαδή, φαίνεται ότι τον απομονώνουν σιγά σιγά τον Νίκο. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το στήριξε πάρα πολύ, γιατί είπε ότι είναι σημαντικότατη η βοήθεια που προσφέρει στην ομάδα του, διότι όταν αγωνίζονται οι παίκτες, τρέχει μαζί τους και τους ενθαρρύνει. Δηλαδή, έχει αναλάβει την ψυχολογική υποστήριξη. Που δείχνει ένα παιδί που, αν μη τι άλλο, προσπαθεί να βοηθήσει ακόμα και αν δεν μπορεί. Αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, είναι πολύ σωστό. Λέω, αν ισχύει αυτό, να σηκώθει και να φύγει. Γιατί δεν πάρει κάτι τέτοιο. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που ο γιατρός λέει ότι έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάστασή σου, ότι σίγουρα είναι και οι ιατρικοί οι λόγοι οι οποίοι τον αναγκάζουν. Δεν το γνωρίζω αν είναι καθαρά ιατρική. Αυτό, καλά, τώρα γιατί αν ήταν καθαρά ιατρική, δεν τον αφήνανε να ξαναπαίξει. Βέβαια. Τρεις ομάδες δεν έπαιζε, βέβαια, από την άλλη. Ήταν εκτός. Τώρα όμως ανακοινώθηκε ότι υπάρχει επιδείνωση. Θα μάθουμε, τον τερματισμό τον τελευταίο. Και πάλι σε μια ομάδα κάποιος επειδή του τυχαίνει κάτι αμέσως, γεια σας. Αν το επιβάλλει όμως. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι σε μια κοινωνία την ευαίσθητη ομάδα πρέπει να την υποστηρίζουμε και να την προστατεύουμε. Την όποια ευαίσθητη ομάδα, τι την κάνεις. Εδώ είναι παιχνίδι όμως. Θα καταλήξουμε αναγκαστικά σε έναν Φέη. Οπότε αυτός προφανώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Και μπορεί να μην μπορεί κιόλας. Μπορεί και να μην θέλει. Θα το δούμε. Λοιπόν. Σήμερα. Σήμερα κάποιος θα πάει να τους βρει. Ακριβώς.